Προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση που αναφέρεται στο Book and Bloom. Συντελεστές είναι ο Κωνσταντίνος Γιουνιτσιώτης, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Ντανιέλ Πένα, Κλάους Ρόζενμπεργκ και Γκούρθαρ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν αξιοποιώντας τα προνόμια που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Είμαι Project Manager στο Book & Bloom. Καλησπέρα σας και από μένα. Είμαι η Μάγδα Βαφοπούλου και είμαι Project Coordinator στην ομάδα Marketing του Book & Bloom. Σήμερα θα μιλήσουμε για το online εργαλείο Book & Bloom. Θα ξεκινήσουμε λίγο με τις τάσεις του 2014. Θα γίνει μια παρουσίαση του προϊόντος, κομμάτι από το business development και λίγο ιστορία μας, η δικιά μας προσέγγιση, καθώς και ποια είναι η κατάσταση τώρα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πού και ποια είναι τα μελλοντικά μας σχέδια. Το 2014 είναι μια χρονιά που το ίντερνετ ξεκάθαρα πλέον αρχίζει και θέτει νέους κανόνες σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Η πληροφορία και τα δεδομένα θα είναι ακόμα πιο πολύτιμα για τις μικρές επιχειρήσεις, ήδη είναι για τις μεγάλες, λόγω της ραγδαίας αύξησης των mobile συσκευών και των εφαρμογών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα social media οδηγούν το κλασικό marketing σε online marketing και το word of mouth, την ορολογία marketing, στη ψηφιακή της μορφή. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατέχουν πλέον καθοριστική θέση στην καθημερινότητά μας, οι ειδικοί marketing κατευθύνονται όλο και περισσότερο προς αυτά. Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές έρευνες, το 27% του συνολικού χρόνου που καταναλώνεται online ανήκει στα social media. Ταυτόχρονα, το 15% των καταναλωτών αναζητούν τοπικές επιχειρήσεις μέσω των μέσων δικτύωσης. Ενώ παράλληλα, τα 2/3 των χρηστών δηλώνουν πως είναι πιο πιθανό να αγοράσουν υπηρεσία ή προϊόν από κάποιο brand που ακολουθούν online. Γεγονός επίσης αποτελεί ότι το 78% των επιχειρήσεων προσελκύουν το 1/4 των νέων πελατών τους μέσα από τα μέσα δικτύωσης. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά του Facebook, ο αριθμός χρηστών σήμερα είναι γύρω στο 1,23 δις, με τους fake λογαριασμούς να μειώνονται σημαντικά σύμφωνα με τις προστιθέμενες λειτουργίες αυθεντικότητας χρήστη. Συγκρίνοντας τα σημερινά αριθμητικά δεδομένα με αυτά του 2004, όπου ο αριθμός μελών ήταν στο 1 εκατομμύριο, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το δημοφιλές αυτό μέσο ήρθε για να μείνει. Τα τελευταία χρόνια γενικά, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ταυτιστεί με την έννοια του client engagement και τη δημιουργία πιστών πελατών. Δεν είναι διόλου τυχαίο, λοιπόν, πως μεγάλες εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας δαπανούν χρόνο και χρήμα στη δυναμική παρουσία τους στα social media. Αξιόλογα παραδείγματα αυτών αποτελούν τα καταστήματα Walmart, Amazon και Target, που σημειώνουν πάνω από 20 εκατομμύρια χρήστες. Πώς θα μπορούσαν όμως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δύναμη των μέσων δικτύωσης παρά τους ελάχιστους πόρους που διαθέτουν? Το ερώτημα αυτό γέννησε την ιδέα ενός online CRM εργαλείου, που θα έδινε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εισέλθουν στον κόσμο δικτύωσης και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που αυτά προσφέρουν. Με ποιους στόχους όμως? Την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιχείρησης, την προσέλκυση νέων πελατών αλλά και τη δημιουργία πιστών πελατών και κατ' επέκταση την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το εργαλείο θα πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση και εγκατάσταση και φιλικό προς το χρήστη, καθώς θα απευθύνεται και σε αρχάριους χρήστες υπολογιστών. Η επιχείρηση δεν πρέπει να χρειάζεται κάποια ιστοσελίδα, αλλά παρά μόνο μια επαγγελματική σελίδα σε κάποιο μέσο δικτύωσης, εξοικονομώντας έτσι πόρους. Από αυτή την ιδέα προέκυψε το Book & Bloom, online εργαλείο κρατήσεων με τη δύναμη των social media. Τι κάνει? Δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων να κλείνουν τα ραντεβού τους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω του Facebook. Απλά
δωρεάν με 3 κλικ και 24 ώρες το 24ωρο. Ιδανικοί υποψήφοι χρήστες της εφαρμογής είναι επιχειρήσεις όπως σπα, σαλόνια ομορφιάς, φυσικοθεραπευτές, χειροπρακτικοί, αλλά και οποιασδήποτε άλλες που προσφέρουν υπηρεσίες με ραντεβού. Όμως, πώς ακριβώς λειτουργεί για τον πελάτη? Ο πελάτης επιλέγει την επαγγελματική σελίδα μιας επιχείρησης στο Facebook και κάνει κλικ στην εφαρμογή που εμφανίζεται ως καρτέλα στη σελίδα της επιχείρησης. Έπειτα, μπορεί να επιλέξει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανακατηγορία, έχοντας πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το κόστος των υπηρεσιών. Αμέσως μετά, αποκτά πρόσβαση σε ένα διαδραστικό ημερολόγιο, όπου μπορεί να επιλέξει τον υπάλληλο, καθώς επίσης και τη μέρα και ώρα που επιθυμεί. Το τελικό βήμα είναι η επιβεβαίωση της κράτησης, καθώς επίσης και η δυνατότητα κοινοποίησης του ραντεβού και πρόσκλησης φίλων να επισκεφτούν την επιχείρηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μετατρέπεται ουσιαστικά σε έναν promo agent για την επιχείρηση, έχοντας ως κίνητρο την ανταμοιβή του από αυτήν. Έτσι, αξιοποιώντας τη δυναμική του Facebook, ο πελάτης κάνει μία σύσταση στον κύκλο του σχετικά με την επιχείρηση, προσφέροντας σε αυτήν αναγνωρισιμότητα και πιθανούς νέους πελάτες. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το 92% των online καταναλωτών παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι εμπιστεύονται τις συστάσεις από άτομα που γνωρίζουν. Επομένως, η δημοσίευση του ραντεβού δείχνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Facebook, ώστε να προσελκύσει η επιχείρηση νέους πελάτες και να αυξήσει τα κέρδη της. Εκτός των online κρατήσεων, όμως, υπάρχει και ένα σύστημα επιβράβευσης πελατών, κατά το οποίο ο πελάτης συλλέγει πόντους με κάθε ραντεβού, με στόχο να κερδίσει κάποιο εκπτωτικό κουπόνι. Αυτό συμβάλλει στη δημιουργία πιστών πελατών, καθώς ουσιαστικά τους δίνεται ένα έξτρα κίνητρο να επιστρέφουν στην επιχείρηση, όντας ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Το client engagement που δημιουργείται ενισχύει τις συστάσεις, καθώς ο πιστός πελάτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προωθήσει τη συζήτηση σχετικά με τις αγαπημένες του επιχειρήσεις στον κοινωνικό του κύκλο. Από την άλλη πλευρά τώρα βρίσκεται ο διαχειριστής, ο οποίος, μπαίνοντας στην εφαρμογή, παρακολουθεί τη συνολική εικόνα της επιχείρησης από τον πίνακα ελέγχου. Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο τα επερχόμενα ραντεβού, οι πελάτες και οι δραστηριότητές τους, σημειώσεις και υπενθυμίσεις. Έπειτα, στο ημερολόγιο μπορεί να δει τα επερχόμενα ραντεβού με τους πελάτες και τους υπαλλήλους, καθώς επίσης και σημειώσεις σχετικές με την παροχή υπηρεσιών στο συγκεκριμένο πελάτη. Ο διαχειριστής, μέσω της εφαρμογής, διατηρεί ουσιαστικά ένα CRM εργαλείο, έχοντας τη δυνατότητα να καταχωρεί μία πληθώρα πληροφοριών για τον πελάτη, όπως για παράδειγμα τη δραστηριότητά του και τους πόντους αφοσίωσης που έχει συγκεντρώσει. Το σημαντικό εδώ είναι ότι οι πελάτες μπορούν να καταχωρηθούν είτε είναι χρήστες του Facebook είτε όχι. Κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής, στόχος ήταν η δημιουργία ενός εύχρηστου και απλού εργαλείου, το οποίο θα ήταν ευχάριστο στη χρήση τόσο για τον πελάτη όσο και για τον διαχειριστή. Η αρχική ιδέα μετατράπηκε σε ολοκληρωμένη εφαρμογή μέσα από τα ακόλουθα στάδια. Ήτανε το 2011 όταν δούλευα σε κατασκευαστική εταιρεία και παρατήρησα ότι τα social media αναπτύσσονται όλο και περισσότερο. Και μου δημιουργήθηκε απορία πώς θα μπορούσαν οι μικρές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν αυτή την καινούργια τάση. Βγήκε η ιδέα ενός CRM εργαλείου μέσα στο Facebook. Κατέστρωσα ένα πρώτο business plan. Τότε δυστυχώς δεν είχα υπόψη μου όλα αυτά τα εργαλεία που είδαμε πιο πριν. Έκανα τις επαφές με 5 επενδυτές, από τον οποίο ένας ήταν το τότε εργοδότης μου, ο Klaus Rosenberg, ένας Δανός επιχειρηματίας. Τελικά του άρεσε η ιδέα, το concept. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Αυτό είναι το τέλος του 2011. Αρχές του 2012 επέστρεψε στην Ελλάδα γιατί βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε την υλοποίηση του πρωτότυπου κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες, γιατί οι πόροι ήταν πάρα πολύ περιορισμένοι. Δουλεύαμε στο σπίτι γραφείο. Ήμασταν 5 άτομα. Αυτό ήταν το σπίτι μου. Πολύ μικρός χώρος.
Προφανώς τα παιδιά και όλοι μας δεν πληρωνόμασταν, απλά είχαμε μετοχές στην τότε εταιρεία. Και παρόλα αυτά καταφέραμε, παρόλα τα λάθη που είχαμε κάνει στην υλοποίηση και μπορώ να πω ότι κάναμε λάθος από κάθε πλευρά, καταφέραμε και αποδείξαμε ότι όντως υπάρχει κάποιο concept πίσω από αυτήν την ιδέα και βρήκαμε έναν επενδυτή, ιδιώτη επενδυτή από το Λουξεμβούργο, ο οποίος επένδυσε πλέον ένα αρκετά ικανοποιητικό κεφάλαιο για να μπορέσουμε αρχές του 2013, όπου και εισέρευσαν τα πρώτα χρήματα στην εταιρεία, να έχουμε κανονικό γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, και να λειτουργούμε φυσιολογικά με μισθούς και όλα τα σχετικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, καθορίσαμε κάποιες διαδικασίες, δηλαδή το πώς θα ξεκινήσουμε ξανά την καινούργια προσπάθεια, το πώς θα κάνουμε το redesign, ας το πούμε, και του business model, αλλά γενικότερα και σε τεχνικό επίπεδο. Όντως το κάναμε αυτό, προχωρήσαμε την ανάπτυξη και την beta testing, αλλά παρόλα αυτά μέχρι το τέλος του 2013 είχαμε κάποιες σοβαρές προκλήσεις στο κομμάτι του marketing. Το marketing του βέστη το μας σημείο, μιας και περισσότεροι είχαμε background engineering και sales, αλλά όχι τόσο πολύ marketing. Τώρα το 2014 έχουμε ολοκληρώσει πλέον το business μοντέλο, έχουμε επιλέξει τους συνεργάτες μας, ήδη έχουμε εκταθεί στην Ισπανία. Έχει ξεκινήσει προφανώς η διαδικασία των πωλήσεων και ταυτόχρονα είμαστε στη διαδικασία για τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα μελλοντικά μας σχέδια, που είναι να πάμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί συμβαίνουν όλα βασικά. Τώρα, ποια ήταν η προσέγγισή μας? Όλα ξεκινάνε από το business management ή το business development. Κλασικά έχουμε τα administrative, γενικά όλη τη γραφειοκρατία που συνοδεύει μια εταιρεία και όλα αυτά τα ανιαρά task που πρέπει να γίνουν. Το networking, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο για να γνωρίζουμε συνεργάτες, αλλά και ακόμα υποψήφιους, ας το πούμε, συνεργάτες ή υπαλλήλους για την εταιρεία που θα τις στελεχώσουν στην κάθε φάση της. Το direction και το vision της όλης προσπάθειας, δηλαδή το που είμαστε και το που θέλουμε να πάμε και για ποιο λόγο σε αυτό το σημείο. Και στα εκείνα τα αρχικά βήματα έγινε και η κατάσταση το go-to-market plan, δηλαδή το πώς ακριβώς θα βγούμε στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και πάλι την ίδια την αγορά, την ανάγκη. Στη συνέχεια, καθορίσαμε τις διαδικασίες του project management, που ακολουθήσαμε το PMI, τις διαδικασίες του Project Management Institute, το οποίο χωρίζεται σε 5 βασικά process group. Είναι το initiating του project της φάσης, ο σχεδιασμός τους, η εκτέλεσή τους, ο έλεγχος της κάθε φάσης ξεχωριστά και όλοι μαζί του project και το κλείσιμο της κάθε φάσης και του project συνολικά. Στην ουσία, αυτά τα process group καθορίζαν λίγο πολύ τις υπόλοιπες τρεις φάσεις, που ξεκινούσαν από το product development, το οποίο κάναμε κάποια ερωτηματολόγια, πάντα με βάση την ιδέα που είχαμε, πήγαμε στην αγορά, και Ελλάδα και εξωτερικό, αντλήσαμε τις πρώτες πληροφορίες, φτιάξαμε τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, επιστρέψαμε πίσω ξανά στην αγορά να ρωτήσουμε, είναι αυτό που θέλετε, και εφόσον πήραμε το OK, φτιάξαμε τα GUI, το User Experience της εφαρμογής, και ξανά πάλι πίσω για επιβεβαίωση ότι ναι, αυτό είναι καθαρό, αυτό μας αρέσει, είναι αυτό που θέλουμε. Ολοκληρώσαμε όλα τα χαρακτηριστικά στη συνέχεια του προϊόντος, καθορίσαμε σίγουρα, εκτός από το roadmap και το MVP που αναφέρθηκε πιο πριν, δηλαδή ποιο είναι το ελάχιστο που μπορούμε να βγάλουμε στην αγορά, και προχωρήσαμε με τη διαδικασία με τη φάση του software development, η οποία ήδη είχε ξεκινήσει λίγο πιο πριν, στείνοντας τις υποδομές, όπως είναι GitHub, βάζοντας κανόνες στη σύνταξη του κώδικα και σε άλλα διαδικαστικά, άλλα τεχνικά θέματα. Με το που φάνηκαν οι πρώτες απαιτήσεις από το product development, ξεκίνησε ένα research, ποιες είναι οι τεχνολογίες που θα μας εξυπηρετούσαν καλύτερα. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του product development και υπήρχαν πλέον σαφείς προδιαγραφές και απαιτήσεις, ξεκίνησε ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής όλου του λογισμικού και το R&D, το research and development, στο να υλοποιήσουμε το κάθε ένα χαρακτηριστικό. Ολοκληρώνοντας, κάναμε ένα alpha testing, το οποίο έγινε εντός του γραφείου, ας το πούμε, μεταξύ μας και στο συνό μας κύκλο, για να δούμε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα. Στη συνέχεια βγήκαμε έξω με πραγματικούς πελάτες και χρήστες, για να δούμε ότι όντως λειτουργεί το πρόγραμμα και σαν λογισμικό χωρίς σφάλματα, αλλά και σαν προϊόν. Δηλαδή, καμία σχέση
ξεχνάμε ότι είναι λογισμικό, ότι σαν προϊόν το κατά ποσό ανταποκρίνεται στις αρχικές ανάγκες αγοράς. Αυτό περίπου έγινε μέχρι το 2014, μέχρι το τέλος του 2013, που και ολοκληρώσαμε την πρώτη προσέγγιση, το πούμε. Και από εκεί και πέρα όλη η εταιρεία έχει αλλάξει μορφή. Πλέον είναι πιο πολύ, δεν είναι project-oriented, είναι καθαρά operational και κατευθύνεται στο sales και marketing, μιας και αυτός είναι στόχος. Σχετικά λίγο τώρα, ποιο είναι το περιβάλλον για τα startup, το ελληνικό περιβάλλον. Το 2010, οι συνολικές επενδύσεις που υπήρχαν, οι καταγεγραμμένες τουλάχιστον, ήταν 500.000 ευρώ. Το 2013 έχουμε μετρήσει 42 εκατομμύρια. Αυτό είναι 80% αύξηση. Και αν συνυπολογίσουμε μέσα και προσπάθειες που δεν έχουν καταγραφεί σαν κεφάλαια, όπως παραδείγματος χάρη η δικιά μας περίπτωση, τα λεφτά αυτά είναι ακόμα περισσότερα. Προβλέπετε μέσα στα επόμενα χρόνια, και αυτό που βλέπω εγώ, τουλάχιστον από τη συμμετοχή μου σε διάφορα tech events που γίνονται στο εξωτερικό, είναι ότι όλο και περισσότερο δίνει σημασία στα ελληνικά startups και στο τι γίνεται στον ελληνικό χώρο. Τώρα, από τις startup εταιρείες που έχουμε αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο, μία στις τέσσερις δηλώνει ότι είναι στο σωστό δρόμο, 25%. Αυτό σίγουρα θα είναι πολύ μικρότερο. Δηλαδή, αυτοί που θα πετύχουν θα είναι πολύ μικρότερο ποσοστό. Αλλά και πάλι, φανταστείτε ότι στη Silicon Valley, ας το πούμε, οι 2 στις 10 πετυχαίνουν και αν. Άρα, αν πετύχουμε ένα 20%, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια για μας, για εσάς, για όλους, ότι βρίσκουμε δουλειά. Βρίσκουμε δουλειά στη χώρα μας, στην πόλη μας και δεν χρειάζεται να φύγουμε έξω, κάνοντας κάτι ωραίο. Το δεύτερο είναι για τις ίδιες εταιρείες, ότι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος βοηθάει πάρα πολύ τις εταιρείες. Είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας και γι' αυτόν τον λόγο θα ξαναφέρω το παράδειγμα της Silicon Valley, ότι εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες ναι, μπορεί μερικές από αυτές να είναι ανταγωνίστριες, αλλά στην ουσία η κινητικότητα των υπαλλήλων, η κινητικότητα των, όχι μόνο των υπαλλήλων, των στελεχών και η ανταλλαγή της τεχνογνωσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς με την ολοκλήρωση των σπουδών τους σκέφτονται ότι ναι, μάλλον φεύγουμε έξω, διότι δεν έχει να κάνουμε κάτι εδώ. Εγώ θα έλεγα να το ξανασκεφτείτε, διότι η εμπλοκή σας με κάποιο startup μπορεί να αποτελέσει πραγματικά μια εναλλακτική λύση. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την αναδρομή της μετατροπής αρχικής ιδέας σε προϊόν και της δημιουργίας startup, το ερώτημα που φυσικά προκύπτει είναι πού βρισκόμαστε τώρα, καθώς και ποιες είναι οι βλέψεις μας για το μέλλον. Τους τελευταίους μήνες η εταιρεία έχει επεκταθεί στην Ισπανία, ιδρύοντας γραφεία στη Μαδρίτη. Παράλληλα με αυτό, δημιουργήθηκε ένα νέο marketing plan, περιλαμβάνει όλες τις στρατηγικές marketing που θα χρησιμοποιηθούν με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και που θα μας οδηγήσουν την επέκταση σε διεθνείς αγορές, στοχεύοντας κυρίως στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Γενικότερα, στόχος μας είναι η ανάπτυξη του προϊόντος και η βελτίωση με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών που ανταποκρίνονται στις τάσεις αγοράς. Έτσι, ετοιμάζουμε τώρα το λανσάρισμα της mobile εφαρμογής για τον πελάτη, η οποία θα είναι λογισμικό συμβατό με Android και iOS. Η λογική που ακολουθήθηκε είναι η ίδια, αλλά προσαρμοσμένη στο interface και τη λειτουργία των smartphones, ώστε η διαδικασία κρατήσεων να είναι απλή και προσιτή οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ο πελάτης επιλέγει μία από τις αγαπημένες του επιχειρήσεις στον πίνακα ελέγχου του και στη συνέχεια προχωρά στην επιλογή υπηρεσιών, υπαλλήλου, καθώς και επιθυμητής ώρας και μέρας, ολοκληρώνοντας με την επιβεβαίωση της κράτησης και την κοινοποίηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εφαρμογή εγκαθίσταται μόνο σε σελίδα στο Facebook. Ωστόσο, ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής, στοχεύουμε στο να επεκταθούμε και σε άλλα μέσα δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο Google+, το οποίο προβλέπεται να εξελιχθεί ραγδαία και να ανταγωνιστεί το Facebook, αλλά και στο Twitter, που προτιμάται ευρέως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, στο VK, το οποίο είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη. Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε πως ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η ομάδα, τόσο σαν σύνολο, όσο και σαν ξεχωριστές μονάδες. Η προσωπική δουλειά του καθενός, αλλά και μεταξύ μας καλή συνεργασία, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρουσιάσετε στην ουσία ένα προϊόν το οποίο ήδη περπατάει και έχει κάνει σημαντικά βήματα, δεν είναι ακόμα στη γέννησή του και είναι καλό που έχετε αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις? Παρακαλώ. Εδώ μπροστά. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία της εφαρμογής σας. Ονομάζομαι Πολυχρονιάδης Αλέξανδρος από το Αριστοτέλειο. Ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο στάδιο της εξέλιξης της εφαρμογής, από την αρχή μέχρι το τέλος, ξεκινήσετε να βλέπετε ότι η αγορά έχει κάποια ανταπόκριση στο προϊόν σας και ότι πραγματικά δημιουργείται κάτι που όντως θα χρησιμοποιηθεί και όντως μπορεί να είναι κάποιο κίνητρο για σας από εκεί και πέρα, ας πούμε. Τα πρώτα σημάδια φάνηκαν από το πρωτότυπο. Δηλαδή, παρόλο που είχαμε αναπτύξει ένα πρώτο προϊόν το οποίο δεν ήταν έτοιμο να βγει έξω, έστω στην περιορισμένη κυκλοφορία που έκανε, φάνηκε ότι υπάρχει ζήτηση και από την πλευρά των καταστημάτων, αλλά και από την πλευρά των απλών χρηστών για έναν καινούριο τρόπο στο θέμα των online κρατήσεων. Στη συνέχεια όμως, καθώς ολοκληρώσαμε το πρώτο, όπως αναφέρθηκα, είχαμε πάντα πολύ στενή σχέση με την αγορά. Κάναμε πάντα market research πριν από κάθε βήμα. Άρα, δηλαδή, είχαμε αυτό που λένε the voice of the customer κατά τη διάρκεια του design, καθ' όλη τη διάρκεια του design. Δεν ξέρω να σε καλύψω. Ναι. Και κάτι ακόμα. Και δεύτερο σκέλος. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα πελάτη που έχετε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιεί την εφαρμογή? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφοροι πελάτες και στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό. Ο στόχος μας όμως δεν είναι να είμαστε πλατφόρμα που να λέμε ποιοι είναι οι πελάτες για να μπαίνουν μέσα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το δίνουμε στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι οποίοι με τη σειρά τους, δίνοντάς το στους πελάτες τους, δίνουν μια καλύτερη, στο πούμε, με έναν πιο εύκολο τρόπο να κλείνουν το ραντεβού τους, να ανταμείβονται κ.ο.κ. Γενικότερα, εδώ να αναφέρω ότι η διαφοροποίησή μας από εργαλεία άλλα που μπορούν να κυκλοφορούν στο εξωτερικό και λειτουργούν ως λίγο πολύ listing, είναι ότι δεν σκοπεύουμε να φέρνουμε σε αντιπαράθεση με τον ανταγωνιστή, αλλά είναι πιο πολύ στη δημιουργία πιστών πελατών, ότι δίνει έξτρα κίνητρα η επιχείρηση στον πελάτη και ο πελάτης παραμένει στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Δηλαδή, είναι ένα B2B, business to business, είναι το μοντέλο μας περισσότερο παρά business to client, B2C. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.